Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με το σχέδιο νόμου εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις οδηγίας 2014-89 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης των κρατών μελών με την εν λόγω οδηγία ήταν 18 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη θέσπιση των θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων είναι 31 Μαρτίου 2021, άρθρο 15 οδηγίας 2014-89 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της αρχής, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πάρει και θέση και στις επιτροπές ψηφίζουμε ναι. Και επί των άρθρων, θα καταθέσω δύο παρατηρήσεις και για τα πρακτικά θα αναγνώσω και κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε σε δύο άρθρα, το άρθρο 2 και το άρθρο 6, οι οποίες βέβαια έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό και νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά θα πρέπει να αναγνώσω και τις παρατηρήσεις μας, και καθώς και μία μικρή πρόταση για μία μικρή προσθήκη. Ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία αναλύονται, οργανώνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο, ενώ αποτελεί μέσο πολιτικής που εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων και χρήσεων, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε αρχές της αειφορίας. Κυρίως όμως, ο θαλάσσιος χωροταξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει την εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο και τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που ενισχύει την εθνική χωρική στρατηγική, κατοχυρώνει και εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τη θαλάσσια ανάπτυξη εντός των υδάτων. Επιτακτική ανάγκη για ρύθμιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού λόγω των πιέσεων που υφίστανται τα θαλάσσια ύδατα και οι παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι. Επιχειρείται η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ δημοσίων αρχών και ενδιαφερμένων μερών μέσω της εφαρμογής νέου μηχανισμού για ισορρόπηση και δίκαιη ανάπτυξη. Με την οδηγία αυτή προωθείται η εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς σε αυτή την ανάπτυξη. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και κυρίως την επίτευξη αυτών με ορθή αξιοποίηση των πόρων και όχι υπερεκμετάλλευση αυτών. Εισάγεται το απαραίτητο πλαίσιο βάσει του οποίου θα οριοθετούνται πλέον οι περιοχές και θα προστατεύονται από την υπεραλίευση, την ρύπαση, μειώνοντας σταδιακά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ενσωματώνονται οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-1513 με την τροποποίηση της οδηγίας 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και δίζελ, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/98 σχετικά με την πρόθεση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης νέων προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από εδόδημες καλλιέργειες, ώστε να επιτευχθεί ως το 2020 υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης των βιοκαυσίμων αυτών. Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την δυνατότητα συμβολής της ηλεκτρικής ενέργειας για οχήματα, καθώς και για την δυνατότητα συμβολής των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών ρήπων. Θεσπίζεται η υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα, με στόχο προφανώς την περαιτέρω πρόοδηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινωνικής πολιτικής και του υποχρεωτικού στόχου περί μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 10% το 2020 με τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχουν καταθεί τροπολογίες νομοθετικής φύσεως που αφαιρούν την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και την τροπολογία σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν για τα προάβολα και το πράσινο ταμείο, μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους και τις υπερψηφίζουμε. Καταθέσαμε, για τα πρακτικά θα το αναφέρω, και μια τροπολογία που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με βάση το Σύνταγμα της χώρας, ύστερα από αναφέρω το 2001 και στο άρθρο 21, γίνεται σχετική αναφορά στα άτομα με αναπηρίες και τα δικαιώματά τους. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και αυτή τη θάλασσα, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, δίνοντας δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων, ράμπες, για να μπορούν τα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα μετακίνησης να κατεβαίνουν στη θάλασσα. Με βάση την τροπολογία, υπάρχει έλεγχος από το δημόσιο, από την αρμόδια κρατική υπηρεσία και από την κρατική υπηρεσία, όπου θα δίδεται η άδεια και για το πώς θα γίνει αυτό από τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται εκεί, χωρίς να παραβιάζονται το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλα τα έξοδα θα καλύπτονται από τον ιδιωτικό φορέα ή από τον επενδυτή, ο οποίος θα κάνει και τις τουριστικές επενδύσεις. Δεν επιβαρύνεται το δημόσιο, ούτε το περιβάλλον. Η άδεια θα είναι περιορισμένης ισχύως, οπότε αν χρειαστεί παράταση, θα ελεγχθεί ξανά από το δημόσιο για να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι κανόνες.
Δεν έγινε δεχτή τροπολογία για λόγους ευνόητους. Θα κατατεθεί και έχει δοθεί ήδη στην κυρία Παπανάτσιου. Υπάρχει συνεννόηση για να έρθει σε νομοσχέδιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δύο παρατηρήσεις που έχουμε σε σχέση με το νομοσχέδιο αφορούν το άρθρο 2 και το άρθρο 6, όπως προείπα. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι ο νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες. Υπάρχει μια προσθήκη στις αυτό το κομμάτι το και στις παράκτιες ζώνες. Στο άρθρο 2 της παραγράφου 1 της οδηγίας 2014-89 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναφέρεται ότι, σε εισαγωγικά, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ύδατα κρατών μελών με την επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης. Επίσης, στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην πολεοδομία και στην χωροταξία. Κάτω από τον παραπάνω, εντάξει, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υποχρέωση που να απορρέει από την οδηγία για αυτή την προσθήκη. Η επέκταση των ρυθμίσεων στην παράκτεια ζώνη είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ζητήματα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον παράκτιο χώρο, περιλαμβανομένων και των τουριστικών λιμένων, ανατρέποντας το θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησής τους. Υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό, υπάρχει διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να διαβάσω βέβαια και τη δικιά μας παρατήρηση αλλά και τη διαβεβαίωση του Υπουργού. Με την ευκαιρία θα καταθέσω μία λίστα που πήρα με αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας, οι οποίες ήδη σε προχωρημένο στάδιο είναι να αριθμούν τις 91 σε όλη την Ελλάδα και έχουν να κάνουν με αμιγώς τουριστική επένδυση και καταλαβαίνουμε την υψηλή σημαντικότητα αυτών των επενδύσεων για θέσεις εργασίας και για το βασικό προϊόν το οποίο ενισχύει το ΑΕΠ μας κάθε χρόνο, που είναι ο τουρισμός. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το άρθρο 6, που αναφέρει ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια εγκρίνονται μαζί με τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ενιαία απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εδώ πέρα πιστεύουμε και το αφήνουμε στη σκέψη του Υπουργού για να το συζητήσουμε ότι τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, τόσο το Υπουργείο Τουρισμού όσο και το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα πρέπει να συμμετέχουν στην υπογραφή και να βγαίνει μια κοινή υπουργική απόφαση και να μην συμμετέχουν μόνο στην περίοδο της διαβούλευσης. Τέλος, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, όσο σας έχω δώσει και ένα σημείωμα, θα το διαβάσω, να γίνει μια μικρή προσθήκη η οποία νομίζω ότι δεν θα βαρύνει το νομοσχέδιο και θα φέρει μια ασφάλεια, όσο είπα πριν, στις ερμηνείες των εγκυκλίων αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία ήδη τρέχουν. Και διαβάζω. Σχέδια τα οποία προσδιορίζουν χρήσης γης στον παράκτιο χώρο. 4 είναι αυτά. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες, περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και γενικά πολεοδομικά σχέδια ή νέα χωρικά τοπικά σχέδια. Η προσθήκη ενός ακόμα σχεδίου, δηλαδή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, που θα περιορίζει και αυτό επίσης το παράκτιο χώρο χρήσης γης, προφανώς θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα συντονισμού και συγκρούσης χρήσεων γης. Αυτό είπαμε ότι θα το οργανώσουμε και θα το διευθετήσουμε έτσι ώστε να μην συμβεί, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τις ερμηνείες και να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες να μην παρακολουθήσουν χρονικά τουλάχιστον τις επενδύσεις που τρέχουν. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος είναι να αναφερθεί ρητό στο νόμο ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια δεν καθορίζουν ή τροποποιούν τις χρήσεις γης. Άρα ο ρόλος του συνίσταται στον προσδιορισμό διαχειριστικών μέτρων, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιου χώρου. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, όπως το λάβετε υπόψη σας, θα το καταθέσω και στα πρακτικά, αν θέλει κάποιος συνάδελφος να δει τη σημείωσή μου. Νομίζω ότι με θετική σκέψη θα το δείτε, θα μπει αυτή η προσθήκη και νομίζω θα πάει καλά το νομοσχέδιο και δεν θα παρακολουθήσουμε τις επενδύσεις και να μην έχουμε τα προβλήματα σε όλα τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, με παράπονα και φορείς οι οποίοι θα ζητούν ασφάλεια δικαίου, την οποία πιθανόν κάποια υπηρεσία δεν θα μπορέσει να την παράξει, διότι τα συναρμόδια υπουργεία πιθανόν να μπερδευτούν και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες ερμηνευτικές εγκύκλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.